Από την Ιεράπετρα, θέλει να πάμε τώρα μια βόλτα μέχρι. Λίγο Ρέθυμνο, λίγο Αθήνα, νομίζω. Λίγο Ρέθυμνο, λίγο Αθήνα. Ναι, περίμενε. Πώς θα συνδυάζουμε. Αν δεν κάνω λάθος, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, είναι στην Αθήνα. Και αν δεν κάνω λάθος, και θα μας τα επιβεβαιώσουν φυσικά, ο κύριος Παναγιώτης Αναστασιάδης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι στο Ρέθυμνο. Οπότε, γι' αυτό σου λέω. Θα κάνουμε τώρα μια σύνδεση Ηράκλειο, Αθήνα και Ρέθυμνο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που σας φιλοξενούμε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε ξανά, κύριε Πρόεδρε. Για καλό. Βέβαια, για καλό, για καλό, εννοείται, κύριε Πρόεδρε. Για πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, τι είναι αυτές οι δράσεις... Είναι κάτι καλό και πολύ σημαντικό και νομίζω... Και... Ναι, για εξηγήστε μας λιγάκι, τι είναι αυτές οι δράσεις ολιστικής, ότι... εκπαιδευτικής και κοινωνικής παρέμβασης. Δεν είναι απλά δράσεις. Θα αφήσουμε τον φωτισμένο καθηγητή μας, τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος μας εμπνέει και μας δίνει από την επιστημονική του και άλλη μεθοδολογία που έχει για να είμαστε στην πρώτη γραμμή στο πεδίο, εκεί που μιλάμε με τα παιδιά που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα της οικογένειας. Να μας πει ο κύριος Αναστασιάδης πραγματικά, γιατί νομίζω και εσείς θα εμπνευστείτε, γιατί δεν είναι κάτι απλό. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Κρήτη έφυγε από την Κρήτη και πήγε σε όλη την Ελλάδα και τώρα γύρισε πάλι Κρήτη και κάνει ένα διπορικό πραγματικά μοναδικό. Νομίζω ότι το λόγο τον έχει ο κ. Αναστασιάδη. Πάμε στον κύριο καθηγητή, στον κύριο Αναστασιάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε, Έχω μια επιστροφή όμως και με δυσκολεύει λίγο. Θα βοηθήσουν λίγο τώρα οι συνάδελφοι να διορθωθεί αυτό. Okay. Σας ευχαριστώ. Διορθώθηκε κιόλας από ό,τι βλέπω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τον Οκτώβριο λοιπόν που μας πέρασε, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Χαμόγελο του Παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, αυτού του μνημονίου συνεργασίας, μία από τις δράσεις είναι η δυνατότητα το Χαμόγελο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ειδικότερα το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης να διοργανώνει δράσεις, δωρεάν δράσεις ολιστικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής παρέμβασης. Λέμε ολιστικής διότι συνδυάζουμε δράσεις επιμόρφωσης και εκπαίδευσης με δράσεις προληπτικής ιατρικής. Με απλά λόγια, το Χαμόγελο του Παιδιού διαθέτει ένα πολύ μεγάλο φορτηγό, ένα τριαξονικό φορτηγό, το οποίο ανοίγει στα πλαϊνά και γίνεται ένα εργαστήριο 70 περίπου τετραγωνικών πλήρως εξοπλισμένο. Με αυτό λοιπόν το εργαστήριο θα πάμε σε 14 δήμους της Κρήτης, σε 25 σημεία. Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, Αρκαλοχώρη, Καστέλη Παιδιάδος, Μύρες, Ζαρός, Τυμπάκη, Χανιά, Κουρνάς, Καλύβες, Βάμος, Πλατανιάς, Κολυμβάρης, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στην πόλη του Ρεθύμνου, στο Πανεπιστήμιο, στα Νόγια, στους Απόστολους, στα Λιβάδια, στο Σπύλι και βέβαια στο Λασίθι, στην Κριτσά, στο Τζερμιάδο, στη Σιτία, στη Σφάκα, στα Χανδρά, στην Ιεράπετρα, στη Λιγιά, στο Μακρύ Γυαλό. Άρα κύριε καθηγητά, θα οργώσετε πραγματικά σε όλα τα μήκη και πλάτη της Κρήτης, έτσι θα πάτε. Αυτό ακριβώς. Άρα θα υπάρχει το εργαστήριο, το κινητό εργαστήριο του Οδυσσέα. Ο δικός μας ο ρόλος είναι, εμείς αναλάβαμε τον παιδαγωγικό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων που θα γίνονται στο εργαστήριο και το θέμα των εκπαιδευτικών δράσεων έχει να κάνει με την ασφαλή και δημιουργική πλοήγηση στο διαδίκτυο. Τα παιδιά μας, αλλά και εμείς, όχι μόνο οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι, είμαστε κολλημένοι στις οθόνες και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ξαναβρούμε το μέτρο.
να ξαναβρούμε τη διαδικασία αυτορύθμισης, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε τα ωφέλη του διαδικτύου, βελτιστοποιώντας, αμβλύνοντας, μειώνοντας τα αρνητικά αυτής της νέας διαδικτυακής εποχής. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι αυτή η συνεργασία μας με το Χαμόγελο του Παιδιού μας δίνει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης τη δυνατότητα να πάμε σε όλα αυτά τα σημεία στην περιφέρεια Κρήτης. Και τέλος να πω ότι ξεκινήσαμε το Γενάρη από τις Κυκλάδες, από τη Τζιά, συνεχίσαμε στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, στην Εύβοια, στη Δυτική Μακεδονία και τώρα στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, 20 με 26 Μαΐου, ερχόμαστε στην Κρήτη και πραγματικά αισθανόμαστε πάρα πολύ όμορφα. Αυτό το συνέδριο, κύριε καθηγητά, αν δεν κάνω λάθος, έχει να κάνει και με την... Ουσιαστικά έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, έχει να κάνει με όλα αυτά με τα οποία είμαστε αντιμέτωποι σήμερα και τα οποία εν πωλής, όπως περιγράψετε και εσείς, δεν τα ξέρουμε. Δεν είμαστε γνώστες, έχουμε αυτή τη γνώση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το συνέδριο αυτό θα διεξαχθεί μεταξύ 20 και 26 Μαΐου στην Πανεπιστημίουπολη του Ρεθύμνου με συνέδρους. Και όταν λέω συνέδρους, όχι μόνο μεγάλους, αλλά κυρίως μικρούς, δηλαδή μαθητές, οι οποίοι θα έρθουν και θα παρουσιάσουν το πώς αξιοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη στην τάξη τους από 12 χώρες. Από την Ελλάδα, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αίγυπτο, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, το Κονγκό, την Ιορδανία. Από όλο τον πλανήτη σχεδόν. Ναι. Και τα περισσότερα σχολεία είναι ομογενειακά σχολεία. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου. Πάμε και στον κύριε Γιαννόπουλε. Πείτε μας κι εσείς, μια έτσι συνεργασία εξαιρετική πραγματικά και όταν ενώνουν δυνάμεις το Χαμόγελο του Παιδιού και ένα κορυφαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, νομίζω είναι έτσι εξόχως σημαντικό και μπορεί να προσφέρει πολυπλεύρος στην τοπική κοινωνία. Κάποιο πρόβλημα μάλλον έχουμε. Δεν ακούμε τον, κύριο, ακούμε τον κύριο Γιαννόπουλο. Δεν ξέρω αν μπορούν οι συνάδελφοι να μας βοηθήσουν σε αυτό. Μ' ακούτε τώρα. Τώρα ναι. Καλύτερα, φυσικά. Ναι. Σας ακούμε. Ναι, ναι. Σας ακούμε. Λοιπόν, λέω όλο αυτό το διάστημα ασχολούμαστε με όλη αυτά τα παθογένειες της κοινωνίας που έχουν δημιουργηθεί. Βία, κακή χρήση, εξαφανίσεις, όλα αυτά που τέλος πάντων ταλανίζουν την κοινωνία. Αποδεικνύουμε σαν Ελλάδα, γιατί Ελλάδα είμαστε όλοι εμείς, δεν είμαστε από κάποια άλλη χώρα, αποδεικνύουμε ότι και δυνατότητες έχουμε και την επιστημονικότητα υπάρχει και ανθρώποι στην πρώτη γραμμή υπάρχουν για να κάνουν τη διαφορά. Άρα αυτές είναι οι λύσεις και μάλιστα πρέπει να πω ότι και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και με τον Διευθυντή, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και με σχολεία της Κρήτης έγιναν μια πολύ μεγάλη δουλειά και με τις σκέψεις της Νεφέλης κλπ. Όλα αυτά μαζί αν τα βάλουμε, ορίστε οι λύσεις οι οποίες προτείνονται για να λυθούν τα προβλήματα και όχι η καταστολή, όχι το κυνήγημα των παιδιών, να τους βάζουμε διάφορα προσωνύμια, θύτες, θύματα, συμμορίες και να βρούμε λύσεις μέσα από την ψυχή, με αυτό που μου λέει ο κύριος Αναστασιάδης και το Πανεπιστήμιο, με τις κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει τα παιδιά σιγά σιγά να μπαίνουν, φεύγοντας λίγο από την κακή χρήση του διαδικτύου. Βεβαίως. Πάντως, κύριε Αναστασιάδη, κύριε Γιαννόπουλε, όλο και λιγότερες κοινωνικές δεξιότητες κατακτούν τα νέα παιδιά. Και όχι μόνο τα νέα παιδιά, βεβαίως. Αλλά πραγματικά οι κοινωνικές δεξιότητες λείπουν. Δηλαδή, ακόμα και αυτός ο χαιρετισμός, ας πούμε, όταν βλέπει ο ένας τον άλλο. Ακόμα και οι συμπεριφορές καλής θέλησης και σεβασμού απέναντι σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι λίγο χαμένο, όχι επειδή τα παιδιά δεν έχουν κάτι τέτοιο, αλλά γιατί δεν το έχουν κατακτήσει, δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν, με την έννοια του ότι πώς να το διαχειριστείς όταν έχεις να ασχοληθείς μόνο με μια οθόνη, σωστά? Να προσθέσω βέβαια και κάτι που θα μας απαντήσει ο κ. Αναστασιάδης, δεν ξέρω αν με ακούει. Βεβαίως, να προσθέσω κάτι, το ερώτημα το ρητορικό. Γιατί τα μουσικά σχολεία δεν έχουν bullying? Οπότε νομίζω ότι ο κ. Αναστασιάδης θα απαντήσει.
Γιατί τα. Τα μουσικά σχολεία δεν έχουν bullying. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Μουσικά σχολεία. Μάλιστα. Δεν έχουν bullying. Ναι. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι καθόλου. Έχω επιστροφή. Ναι, να το φτιάξουμε αυτό. Ευχαριστώ. Δεν είναι καθόλου ρητορικό το ερώτημα. Και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτό που είπατε μέσα. Και θα ήθελα να μοιραστώ την προσέγγιση μας. Mm-hmm. Πώς αντιμετωπίζουμε παιδαγωγικά δηλαδή το όλο ζήτημα. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς οι μεγαλύτεροι πηγαίνουμε στους μικρότερους, στους μαθητές, στους νεότερους και τους λέμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι θα πρέπει να κάνουν για να τους αντιμετωπίσουν. Στο πλαίσιο λοιπόν της παιδαγωγικής μας προσέγγισης εμείς δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Τι κάνουμε λοιπόν, ζητάμε καταρχήν από τα ίδια τα παιδιά να μας πούν ποια κατά τη γνώμη τους είναι τα θετικά και τα αρνητικά του διαδικτύου. Και σε σχέση με τα αρνητικά, ζητάμε από τα ίδια τα παιδιά να μας πούν ποια είναι τα αρνητικά και ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης. Άρα ο δικός μας ο ρόλος δεν είναι ο ρόλος ο κλασικός ενός μεγαλύτερου που νουθετεί και συμβουλεύει ένα μικρότερο. Είναι ο ρόλος ενός παιδαγωγού που προσπαθεί να μοιραστεί τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της νεότερης γενιάς προκειμένου να βοηθήσουμε τα νεότερα παιδιά να μας προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό το ονομάζουμε διαγενειακή ενσυναίσθηση. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα εάν δεν κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα τα νεότερα παιδιά. Βέβαια, κύριε καθηγητά, συγγνώμη σας διακόπτω, τα μέτρα που ακούσαμε πρόσφατα τα κυβερνητικά για τον περιορισμό, την εξάλληψη της βίας στα σχολεία ήταν σε τελείως διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που εσείς τώρα μόλις μας περιγράψατε. Νομίζω ότι αυτό που λέμε λειτουργεί συμπληρωματικά. Mm-hmm. Είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Είναι κάτι το οποίο όμως μπορεί να συμπληρώσει τα όποια μέτρα από την πλευρά της πολιτείας. Και, βέβαια, εμείς συμφωνούμε. Ζητούμενο είναι αυτό που λέτε εσείς, να ακούσουμε τα παιδιά και αυτό που λέει και ο κύριος Γιαννόπουλος, να δοθούν έτσι και κίνητρα δημιουργικά στα παιδιά και όχι να πάμε τιμωρητικά απέναντι στα παιδιά και στη νέα γενιά. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ασφαλής και mm-hmm. δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου. Ακριβώς. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν δεν έχει νόημα στη σημερινή εποχή, όπως λέει και ο κύριος Γιαννόπουλος, να πάμε και να κουνάμε το δάχτυλο. Δεν υπάρχει αυτό. Mm-hmm. Το μόνο που θα καταφέρουμε είναι το ακριβώς αντίθετο. Και να σας πω και κάτι, ας μου επιτρέψετε να απευθυνθώ στους γονείς, αλλά και στους παππούδες και στους γιαγιάδες και στις γιαγιάδες. Βεβαίως. Όλοι ήμασταν παιδιά κάποτε. Όλοι ήμασταν παιδιά κάποτε. Και όλοι μας θυμόμαστε ότι όταν μας επέβαλαν καμιά φορά να κάνουμε πράγματα, κάναμε τα ακριβώς αντίθετα. Ακριβώς. Έτσι, υπό αυτή την έννοια, πόσο μάλλον σήμερα, όπου η πραγματικότητα, η κοινωνική, η πολιτισμική είναι εντελώς διαφορετική. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι λοιπόν ότι το Πανεπιστήμιο και το Παιδαγωγικό Τμήμα με την παιδαγωγική του προσέγγιση ένωσε τις δυνάμεις του με το χαμόγελο του παιδιού. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα τους μήνες που πέρασαν και τώρα το μήνα Μάιο είναι αφιερωμένο στην Κρήτη, στους μαθητές, στους γονείς αλλά και στους παππούδες και τις γιαγιάδες του νησιού μας. Το συνέδριο είναι ανοιχτό για όλους, μπορεί ο κόσμος να το παρακολουθήσει ή αφορά μόνο μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα? Κοιτάξτε, είναι ανοιχτό για όλους και μέχρι τώρα έχουμε 1.200 συμμετοχές. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, ευχάριστα προβλήματα, με την έννοια ότι πώς θα διαχειριστούμε ένα τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά απ' την άλλη το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτή τη συνεργασία Πανεπιστήμιο και Χαμόγελο να προσφέρουμε είναι κάτι πάρα πολύ
σημαντικό και συγκινητικό για εμάς. Βεβαίως. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, κύριε Γιαννόπουλε, ότι έχουμε και προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στο πλαίσιο αυτού του πολύ μεγάλου διπορικού, μας είπατε και πριν. Βέβαια. Και αν με επιτρέπετε, επειδή πάντοτε αισθάνομαι αυτή τη συγκίνηση του αποτελέσματος και ο κύριος Αναστασιάδης, σας είπα, μας εμπνέει και το Πανεπιστήμιο γενικότερα. Να πω ότι πριν από 28 χρόνια, πάμε στα 29, ένας δεκάχρονος μαθητής έλεγε στο ημερολόγιο του τελειώνοντας: αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε. Αυτό δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τόσοι φορείς, τόσες οντότητες συνεργάζονται για τα παιδιά, για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Είμαστε πολύ περήφανοι. Τι με ρωτήσατε γιατί... Λέμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι στο διπορικό αυτό, πέρα από το εκπαιδευτικό, είναι και οι δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Ναι. Από κάθε πλευρά. Ναι, είναι και η κουλτούρα που πρέπει να έχουμε στον τομέα αυτό. Η κουλτούρα που πρέπει να έχουμε στην πρόληψη. Γιατί και εγώ πριν από, το λέω με προσωπικό επίπεδο, πριν από 7 χρόνια, αν είχα κάνει πρόληψη, δεν θα είχα αποκτήσει καρκίνο. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει στα παιδιά να δώσουν να καταλάβουν και στους γονείς ότι η πρόληψη σώζει και στο θέμα της υγείας, αλλά και σε άλλα θέματα. Βεβαίως. Και το μόνο που δεν κάνουμε σε αυτή τη χώρα δυστυχώς είναι να επενδύουμε, και δεν λέω για πολιτείες και κόμματα κλπ. Μην μπερδευτούμε. Μιλάω για την κοινωνία γενικότερα. Δεν επενδύουμε στην πρόληψη. Γι' αυτό είναι που θέλουμε να περάσουμε με τις κινητές μονάδες σε όλη την Κρήτη μαζί με τους συλλόγους. Πρέπει να το πούμε, τους συλλόγους, τους οδοντιατρικούς, τους ιατρικούς, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας. Είναι όλοι εκεί. Είναι όλη η Κρήτη εκεί. Είμαστε ανοίχτοι και όλοι. Η περιφέρεια, οι δήμοι, όλοι εκεί. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και εσείς εδώ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας ξαναείδαμε. Κύριε Αναστασιάδη, καλή δύναμη στο συνέδριο και καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Και είμαστε σίγουροι ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Και πάντα τέτοιες συνεργασίες. Να σας δούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.